Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Περιψηφίστηκε σήμερα το μεσημέρι στη Βουλή η τροπολογία για την υπόθεση ΠΑΟΚ και Ξάνθης με 156 ψήφους. Στο θέμα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία της και η βουλευτής Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελογιορίδου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση. Ας δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Δυστυχώς, βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να κάνει τους χειρισμούς που πρέπει και έχουμε έναν κρυπτόμενο υφυπουργό αθλητισμού που με αναξιοπιστία οδηγεί με τις ενέργειές του σε ένα πρωτοφανές μπάχαλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αφού λοιπόν παρεμβαίνει στη σύνθεση της Επιτροπής και αυτό δημιουργεί με τις αποφάσεις της Επιτροπής αντιδράσεις, συνεχίζει με ένα σχολιασμό κατά της απόφασης που επίσης προκαλεί αντιδράσεις, φέρνει μια τροπολογία για την τροποποίηση της βαθμολογίας που επίσης συνεχίζει τον μπάχαλο και όλο αυτό δείχνει ότι από την πλευρά της κυβέρνησης έχουμε έναν εμπεγμό και κινήσεις που προκαλούν αμφιβολίες και υποψίες. Όπως είπε όμως και ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι ο υφυπουργός είναι κρυπτόμενος, αύριο όλοι εσείς θα έχετε την ευκαιρία να ψηφίσετε για το αν συμφωνείτε με τις μεθοδεύσεις και τους χειρισμούς του κυρίου Αβγενάκη και της κυβέρνησής σας. Ένα θέμα που βεβαίως κυριαρχεί στην επικαιρότητα των ημερών, λογικά μέχρι και σήμερα. Καλησπέρα, Ζήση. Όπως στην επικαιρότητα κυριαρχεί και το ζήτημα της γρήπης. Και ήδη έχουμε κλειστά σχολεία και στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι. Έχουμε κλειστά σχολεία με ανακοινώσεις στον Δήμο Γρεβενών, πολλά δημοτικά σχολεία. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να τα θυμηθώ, μην πω κάποιο που δεν είναι. Τα λέει ο Δήμαρχος. Έχουμε το βίντεο, θα το δούμε. Και στους Μαυρανέους, αν δεν κάνω λάθος. Μαυρανέους και τέσσερα δημοτικά, αν δεν κάνω λάθος, στο Γρεβενά. Στον Εστόριο το δημοτικό. Και βεβαίως το δημοτικό σχολείο Ασβεστόπετρας από τον κύριο Πλακεντά. Το οποίο και αυτό θα κλείσει για δύο ημέρες. Είναι λόγω γρήπης, πολλά παιδιά δεν πάνε στο σχολείο ουσιαστικά ή αίθουσες. Είναι άδειες, αλλά σου λέει και μην έχουμε μια μεταφορά του ιού και διαιωνίσουμε το θέμα. Πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά νομίζω είχαμε πει και για τα νοσοκομεία, τα οποία δέχονται ένα μεγάλο βάρος στις τελευταίες μέρες. Ειδικά παιδιά. Με πολλά παιδιά ναι, και τους γονείς να περιμένουν. Ειδικά την Κυριακή, αυτό που έγινε πάνω στο νοσοκομείο της Κοζάνης σίγουρα, αλλά και στην Πολωνία, ήταν λίγο. Όχι αυξημένη από προσέλευση, κάτι περισσότερο από αυξημένη. Πάντως, να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο ότι τις αποφάσεις τις παίρνουν οι δήμαρχοι. Για τα σχολεία, ψάχνοντας σήμερα το θέμα με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η ενημέρωση είναι ότι φυσικά ενημερώνονται και οι άνθρωποι, αλλά πώς έχει όλη η διαδικασία για να ξέρουν οι γονείς, επειδή γίνεται συζήτηση παντού προφανώς, ειδικά μεταξύ των γονέων αυτές τις μέρες. Εφόσον κρίνει η διεύθυνση του κάθε σχολείου. Νηπιαγωγείου Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου, ότι υπάρχει ζήτημα, συντάσσει ένα πρακτικό, αποφασίζει και προτείνει και το στέλνει στο Δήμαρχο, στη Δημοτική Αρχή. Τώρα και υπαρχικά υποθέτω Επιτροπή Παιδείας, δεν ξέρω ποιος. Αλλά την απόφαση την βγάζει ο Δήμος. Ο Δήμος λοιπόν κρίνει αν πρέπει να κλείσει το κάθε σχολείο, με βάση την εικόνα που του στέλνουν φυσικά. Και από εκεί και πέρα ενημερώνεται η διεύθυνση. Το καινούργιο στοιχείο που υπάρχει σήμερα είναι ότι υπάρχει εντολή από το Υπουργείο Παιδείας, Ζήση, και κυρίες και κύριοι. Να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση ανά τριήμερο για την εικόνα της κάθε πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανανομό στα σχολεία. Γιατί προφανώς και τις επόμενες οι δήμαρχοι μέρες, έχουν την αρμοδιότητα να κλείνουν τα σχολεία, έτσι είναι εκ του νόμου, αλλά δεν μιλάμε τώρα για το αν έχει χιόνια κάτω ή αν δεν έχει θέρμανση. Μιλάμε για ένα σοβαρό ζήτημα υγείας, το οποίο μπορεί να επεκταθεί και νομίζω ότι το Υπουργείο Υγείας πρέπει να έχει και έναν έλεγχο. Όχι να κλείνει τα σχολεία του Υπουργείου Υγείας, αλλά ξέρει τι γίνεται. Αυτό λέω. Και να πούμε. Νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να συμβεί αυτό. Και βεβαίως να πούμε ότι η εικόνα που υπάρχει για τα σχολεία της Κοζάνης, γιατί μπορεί να διερωτηθούν αρκετοί γιατί κλείνουν κάποια στα Γρεβενά, στην Τολεμαΐδα, δεν είναι τέτοια που να επιβάλλει που αυτό το σε κάποια απόφαση του Δημάρχου για κλείσιμο. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά κάτι αριθμούς για Λευκό Πηγή, για το 18ο Κοζάνης για παράδειγμα. Το 1 τρίτο με το 1 τέταρτο των μαθητών αποουσιάζει. Αυτό δεν συνηγορεί σε απόφαση για κλείσιμο σχολείου. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό. Φυσικά. Οπότε αυτό για σήμερα. Για τώρα αύριο, μεθαύριο, είναι άλλες μέρες. Όσο τέλος πάντων υπάρχει. Επίσης, για να είμαστε κατησυχαστικοί, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κοζάνης, δεν είναι κάτι το μεγαλύτερο από την περσινή ή άλλες χρονιές. Προς το παρόν. Τα επίπεδα της γρήπης. Τα επίπεδα της γρήπης. Ίσως είναι ο φόβος που έχει δημιουργηθεί. Και λόγω λίγο της άλλης ιστορίας. Ναι, αυτό, ακριβώς, γι' αυτό. Ναι. Δηλαδή τα επίπεδα είναι στα ίδια με πέρσι. Δεν είναι κάτι δηλαδή το συγκλονιστικό που επιβάλλει
και μια ανησυχία έτσι. Ό,τι ίσχυε και πέρυσι είναι, δεν υπάρχει. Είναι αυτό που είπαμε. Η περιραίωση ατμόσφαιρα, ίσως. Ακριβώς αυτό έχει δίκιο. Ζήσει Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας τη Δευτέρα. Σήμερα έρθει και επίσημη ανακοίνωση. Μας τα είχε πει εδώ ο κύριος Κασαπίδης. Ναι, με τον κύριο Μητούλη παρόντα και τους υπόλοιπους καθηγητές θα γίνει μια ενημέρωση για την γέφυρα. Έχω δει, ας πούμε, και τον Δήμαρχο Βελβεντού, τον κύριο Στεργίου, να κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook με τη συγκεκριμένη πρόσκληση, καλώντας τους συμπολίτες του πιθανόν να παρευρεθούν εκεί. Και νομίζω είναι λογικό, δηλαδή, και στο Βελβεντό και από τα Σέρβια ενδεχομένως να έχουμε παρουσίες και αυτοδιοικητικών και πολιτών και φορέων. Και θυμίζω ότι δεν είναι ένα βαρύ περιφερειακό συμβούλιο με 50 θέματα που θα περιμένουμε να συζητηθεί το θέμα της γέφυρας. Είναι δύο τα θέματα της συνεδρίασης. Το ένα είναι, δεν ξέρω αν θα είναι ενημέρωση ή κάτι παραπάνω από τον Περιφερειάρχη, τον κ. Κασαπίδη, για την πορεία ή την προοπτική των εξαγωγών των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας. Και το άλλο είναι η γέφυρα. Αλλά νομίζω θα το έλεγες και αποκλειστικό Περιφερειακό Συμβούλιο Ενημέρωσης. Αλλά καταλαβαίνετε τώρα πόση ώρα θα πάρει αυτή η ιστορία. Προφανώς είναι 5 η ώρα. Μετά τα όσα έβγαλε και ο Κασαπίδης εδώ προχθές. Ναι, εντάξει. Τα οποία έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Υπηρεσιακών και όχι μόνο, για την Περιφερειακή Αρχή Καρυπίδη. Και, και για την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή Δακίου. Γιατί εντάξει, δεν τους κάλυψε ακριβώς ο κ. Κασαπίδης. Mm-hmm. Όποιος παρατηρήσει τα όσα είπε. Έτσι. Όταν λέω ότι τόσα χρόνια δεν έγινε τίποτα και για άλλα ζητήματα. Πολλά. Όταν βγαίνει ο κ. Κασαπίδης και λέει. Έτσι το ΕΒ τόσα χρόνια δεν έγιναν τίποτα και 43 λειτουργούσαν χωρίς άδεια. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία χρήζουν ερωτήσεων ή απαντήσεων, όπως θέλει ο καθένας να το πάρει. Πάντως, εγώ θα πω ότι φαντάζομαι ότι ο κ. Μητούλης και η υπόλοιπη ομάδα θα δεχθούν πειρά ερωτήσεων. Και ερωτήσεις, όχι αν η γέφυρα είναι έτσι ή πάει αλλιώς. Ερωτήσεις και ενδεχομένως για το πώς έβγαλαν συμπεράσματα για πράγματα τα οποία είπαν. Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα η συνεδρίαση, θα κρατήσει και πολλές ώρες. Ναι, θυμίζω 5 ώρα. 5 ώρα. 5 είναι. 5 εμείς πάλι θα μας κόψει λίγο στην μέση. Καλά, κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, αλλά οκ. Okay, οι πολίτες θυμίζω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο το έχει λύσει αυτό. Έχει τη δυνατότητα ο καθένας να το παρακολουθεί από όπου και με καλή νομίζει. Εικόνα. Και με καλή εικόνα και ήχο, ας πούμε. Αυτό. Υπουργός Εσωτερικών, τα είχαμε πει, έρχεται στην Καστοριά. Ναι. Θα κόψει την πίτα της Νότα Καστοριάς, αλλά κυρίως. Θα δώσει το παρόν στη συνεδρία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας που εκτάκτως θα συνεδριάσει στη γείτονα πόλη. Ναι. Ο κ. Θεοδωρικάκος θα έρθει την Κυριακή το βράδυ στις 7, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι το ξενοδοχείο τώρα σε που κόβεται η πίτα της ΝΟΔΕ. Θα το πούμε ενδεχομένως και αύριο. Και παραμένει στην πόλη της Καστοριάς, διότι την Δευτέρα έχει καλέσει εκεί όλους τους δημάρχους της περιοχής, οι οποίοι θα συνεδριάσουν. Θα γίνει και μια τυπική συνεδρία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας. Έχει οριστεί το θέμα ως συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών, κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Νομίζω είναι από τις πιο σοβαρές επισκέψεις υπουργών που έχουν έρθει στη Δυτική Μακεδονία αυτό το διάστημα, αυτή τη κυβέρνηση. Προφανώς βγάζω έξω την επίσκεψη για να συμφωνώ. Θα μου πεις και ενημερωτική ήταν εκείνη, τέλος πάντων ήταν ουσιαστική. Αλλά ο κύριος Υπουργός έρχεται εδώ σε μια κρίσιμη περίοδο και για την αυτοδιοίκηση. Διότι υπάρχει αυτή η ιστορία με το φιλόδημο, υπάρχουν άλλα ζητήματα με το ΠΕΠ. Έτσι και έχω, ξέρω, δημάρχους οι οποίοι είναι στα κάγκελα με αυτή την ιστορία. Είναι πολύ μικροί δήμαρχοι. Θύμιζω και ο Στεργίου, και ο Σταμάνης, μικρότερων δήμαρχων από που έχουν έργα στο φιλόδημο, δεσκάτσεις κλπ. Και αυτά απειλούνται ουσιαστικά. Χρειάζονται απαντήσεις. Και βεβαίως δεν ξέρω αν ο κ. Θεοδωρικάκος θα βάλει και στο τραπέζι αυτή την περιβόητη ιστορία με τον εκλογικό νόμο που όντως θα αλλάξει. Έχουν γίνει κάποιες γνωστές διαρροές. Εκλογικός νόμος της αυτοδιοίκησης, ο άλλος άλλαξε. Ναι. Γνωστές διαρροές και ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Πετάμε 2-3. 40% ας πούμε. Ναι. Αυτό. Η πληροφορία έλεγε για 42 θα κλειδώνει από τον πρώτο γύρο. Μετά το πήγαμε 20-40. Υπάρχουν κάτι προϋποθέσεις ότι πρέπει ο ένας από τον άλλο να έχει μια απόσταση 5% για να παίρνει την πλειοψηφία. Νομίζω ότι αν κλειδώσουμε κάπου στη μέση, ότι δεν έχει καλά ένας με 20%, αν πάρει στη δεύτερη Κυριακή 50%, το να έχει την πλειοψηφία είναι λίγο τραβηγμένο. Εγώ θα συμφωνήσω. Έτσι, να έχει 20% την πρώτη Κυριακή και να φύγει στο 50% και να έχει την πλειοψηφία είναι κάπως τραβηγμένο. Ας μπουν κάποια όρια, ναι, αλλά νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να κερδίζει δήμαρχος την πλειοψηφία από τον πρώτο γύρο χωρίς να έχει εξασφαλίσει το 50%. Ήταν ένα τραγικό λάθος της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Καραμαλή τότε, Παυλόπουλος, το 42%, το θυμάσαι. Πόσο και ο κ. Κουκουλόπουλος και η υπόλοιπη αυτοδιοίκηση ήταν στα κάγκελα τότε ως πρόεδρος και έδελε ο κ. Κουκουλόπουλος. Νομίζω τώρα αυτό δεν χρειάζεται. Και μια βασική έτσι αλλαγή, αν κατάλαβα καλά, θα είναι και η μείωση των περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων.
δίνοντας παραδείγματα. Μάλιστα, είχε δοθεί ένα παράδειγμα σε μια διαρροή, σε ένα δημοσίευμα, ότι δεν μπορεί ο Δήμος Νέας Υόρκης να έχει 51 δημοτικούς συμβούλους και ο Δήμος Εγάλεων να έχει 41. Όσους έχουμε και εμείς δηλαδή. Θα μπορούσε να γράψει ο Δήμος Κοζάνης από κάτω. Κάτι τέτοιο. Ναι. Θα κόψει τα φτερά σε πολλούς επίδοξους που ψήφισαν. Ναι, και αυτό που λες, να κοπούν και τα φτερά σε κάποιους που άνοιξαν τα φτερά τους. Λόγω κλεισθένη. Λόγω κλεισθένη. Δηλαδή να μπουν κάποιοι περιορισμοί για το πώς κάνεις έναν συνδυασμό. Εντάξει, προφανώς εγώ δεν λέω να πάω να βρεις 200 υποψηφίους, αλλά όχι και με τους συγγενείς και τους φίλους τώρα να πας να κάνεις έναν συνδυασμό παίρνοντας 3-4% και να είσαι μια εκβιαστική μειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας σοβαρευτούμε. Να κλείσουμε το σχολιασμό μας σήμερα με μια εξελίξη συγκέντρωση στο Τσοτήλι περί του προσφυγικού μεταναστευτικού. Τι γίνεται εκεί τώρα, φορείς? Κοίταξε, υπάρχει κινητικότητα γενικώς. Πολύ. Επειδή σήμερα είχα την ευκαιρία να επικοινωνήσω με ανθρώπους από το Τσοτήλι, μου μετέφεραν ότι στα καφέ, στους δρόμους, γενικώς η κοινωνία συζητάει αποκλειστικά, αν θέλει, στο συγκεκριμένο θέμα. Και υπάρχουν διαφωνίες. Μάλιστα, κάποιος μου είπε, δεν ξέρω αν μου το είπε χαριτολογώντας τώρα, υπάρχει ένα πολεμικό κλίμα, όχι υπέρ της μιας άποψης, υπάρχουν διάφορες απόψεις. Σαφώς η κοινωνία του Σωτηλίου κλείνει στο μεγαλύτερο ποσοστό της 70% προς την αρνητική διάθεση στο να γίνει ένα τέτοιο κλειστό κέντρο. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που το σκέφτονται λίγο αλλιώς. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσουν να επικρατήσουν τέτοιες φωνές στην τοπική κοινωνία του Σωτηλίου. Εκεί λοιπόν, μετά την συγκέντρωση που είχε καλέσει ο. Πώς το λέμε, Αρχιερατικός Επίτροπος της Μαδρίτης Τιμόθεως. Εκεί ουσιαστικά δεν μπορούσε κάποιος να ενημερώσει και γιατί. Έτσι, σήμερα, από ό,τι ξέρω, ανέβηκε πάνω ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο. Άκουσα μια συνέντευξη του κ. Κοσμίδη στον ΦΛΑΣ χτες. Κεφαλής Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Ναι, στους συναδέλφους Γαϊτάνη και Μαυρίδη. Ο οποίος μάλιστα αποκάλυψε και το μέρος το οποίο φαίνεται να έχει οριστεί. Είναι ένα μέρος, λέει, μεταξύ των χωριών Λουκώμη και Κλίματος. Επειδή έχω περάσει από τη συγκεκριμένη περιοχή, τώρα μιλάμε στη μέση του πουθενά είναι αυτό. Εντελώς. Μιλάμε για πολύ μικρά χωριά. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καν πόσους κατοίκους μπορεί να έχει. Το κλίμα, επειδή έχω. Ναι, έχουμε πάει στο κλίμα μαζί. Αλλά ναι, φαντάζομαι τώρα το μεταξύ που σου λέω εγώ, το μεταξύ αυτών των χωριών. Εντάξει, πάνω από 50 κατοίκους, πολλούς λέω κιόλας. Όχι, 50, δεν θυμάμαι αν έχει 50. Εγώ πήγα Ανάσταση, γι' αυτό θυμάμαι. Α, έχει πάει και Ανάσταση. Άρα ήμουν 23. Εγώ θυμάμαι που είχαμε πάει στον φίλο μας. Ναι, τέλος πάντων. Οκ, έχω περάσει και άλλη φορά από εκείνη την γραμμή, Λουκώμη, Κλίμα. Δεν ξέρω πού και πώς. Δηλαδή θέλει κατασκευή τώρα εκεί η ιστορία. Δεν υπάρχει κάτι εκεί, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Όχι, ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι θα χτιστεί κάτι. Χτιστεί με κοντέινερ από την αρχή. Ναι, και με φράχτες ψηλούς κλπ. Αυτό ο κ. Κοσμίδης δεν το μετέφερε. Δεν είναι ακριβώς κλειστά. Είναι με ελεγχόμενη είσοδο-έξοδο από ό,τι διαβάζω αυτά. Και αυτό ισχύει και για τα Γρεβενά. Μιλάμε για κέντρο προαναχωρησιακού τύπου, το λέω καλά. Ναι, αυτό ισχύει και για τα Γρεβενά. Μετανάστες οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα ασύλου. Ναι. Ασύλου. Και οπότε καταλαβαίνετε, μιλάμε μέχρι κυρίως για χώρες Αφρικής ή Πακιστάν, Μπαγκλαδές, ξέρω εγώ. Ναι. Τώρα ο κ. Κοσμίδης έδωσε λίγες περισσότερες πληροφορίες από αυτές που είχαμε αναφέρει και εμείς εδώ στο Tour Channel και είχαμε αποκαλύψει τα ρεπορτάζ μας την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή έκανε εντύπωση ότι είπε αυτό το χώρο. Ο οποίος πάντως μετά έλεγε ότι εντάξει, περιμένετε, δεν έχει αποφασιστεί κάτι. Εντάξει, ναι, εμείς να το τονίσουμε. Λέμε τι είπε ο κ. Κοσμίδης. Ναι. Κοίταξε, τα πολλά από αυτά που είπε τα ξέραμε. Εγώ δεν ήξερα αυτό. Το συγκεκριμένο δεν το ήξερα. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα έρθει και σήμερα. Και βεβαίως είναι αλήθεια ότι η σύσκεψη Ζευκλή με τους επικεφαλείς των παρατάξεων και δημοτικούς συμβούλους είχε μέσα ότι ο Χρυσοχοίδης μου είπε, το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη μου είπε και κλιμάκιο του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη είδε χώρους στην περιοχή. Είναι αλήθεια. Το θέμα είναι πώς έρχεται μετά από δύο μέρες ο κ. Χρυσοχοίδης και λέει στους δημοσιογράφους: εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Ναι, καλά, ξέρετε. Προφανώς. Ναι. Απλά το είπαμε και εμείς, Παναγιώτη, και το ξέρεις πολύ καλά, γιατί προσπαθήσαμε να έχουμε και μια συνομιλία με κορυφαίους αστυνομικούς παράγοντες της περιοχής, που δεν μιλούσαν οι άνθρωποι προφανώς. Αλλά τους λέγαμε εμείς ότι πάλι εσείς θα τρέχετε, ενώ να φυλάτε χώρους εφόσον γίνει οτιδήποτε εδώ πέρα. Και νομίζω όχι μόνο δεν έχει αρμοδιότητα, έχει αυξημένη αρμοδιότητα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αστυνομικοί της περιοχής, οι οποίοι έχουν το μυαλό τους λίγο την κυριακάτικη εκδήλωση αυτή, ναι, που είναι στην Τολεμαϊδά. Mm-hmm. Υπάρχει μια ανακοίνωση σήμερα ότι θα γίνει μια αντιφασιστική συγκέντρωση το Σάββατο. Την προηγούμενη μέρα. Ευτυχώς, τέλος πάντων. 12 το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η άλλη είναι προγραμματισμένη των εθνικιστικών ομάδων στη μία. Mm-hmm. Αλλά καλού κακού η αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης και κυρίως το τμήμα της Εορδέας και η ασφάλεια έχουν λάβει όλα τα μέτρα από ό,τι μαθαίνουμε. Να μείνω λίγο στο μεταναστευτικό πριν σα αφήσω. Κύριος Πάτσης και πάλι, mm-hmm, στο Blue Sky στην εκπομπή Παρασκήνιο.
ερωτηθείς πάλι σχετικά, είπε ναι στη δημιουργία ενός κέντρου κλειστού τύπου, το οποίο, όπως είπαμε, δεν είναι κλειστό ακριβώς. Θα έχουν έξοδο, είσοδο, ελεγχόμενοι με ώρες, δεν καταλάβω πώς, στην περιοχή των Γρεβενών, αρκεί να φύγουν οι μετανάστες από τα ξενοδοχεία. Αυτή είναι η θέση του βουλευτή Γρεβενών. Δεν ξέρω κατά πόσο να πει τη δημοτική αρχή, την αντιπεριφέρεια, τους κατοίκους της περιοχής. Είναι πρώτη φορά πάντως που, δεύτερη μάλλον για τον κύριο Πάτση, κανείς βουλευτής άλλος της Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει πει ναι να έρθει εδώ κλειστή η δομή. Εγώ δεν έχω ακούσει ούτε βουλευτή, τον περιφερειακό. Τώρα ακούσαμε πάλι τη Δευτέρα εδώ. Ναι, εντάξει. Εντελώς σε άλλο κλίμα. Εντελώς, και μάλιστα και ο Σαπίδης το ξεκίνησε, ξέρετε, την πάγια άποψή μου για αυτό το θέμα. Έτσι. Και το είπε ο άνθρωπος και στη συνέχεια. Ο κ. Πάτση πλέον το λέει ευθέως ότι θέλει ένα κλειστό κέντρο στα Γρεβενά, αρκεί να φύγουν από τα ξενοδοχεία. Είναι άποψη κ. Πάτση. Έτσι. Ναι. Εντάξει, νομίζω και στα Γρεβενά έχουν θέματα συζήτηση γενικώς. Πολλά. Ζήσει καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Εμείς να δούμε τι είπε ο Δήμαρχος Γρεβενών για το κλείσιμο κάποιων σχολικών μονάδων λόγω γρήπης αύριο. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ πέρα. Είναι ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε τις τελευταίες μέρες λόγω της διέξαρσης της εποχικής γρήπης. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ανησυχητικό, είναι παραστικό να καθησυχάσουμε όλους τους γονείς. Πάρα πολλά παιδάκια νοσούν αυτές τις μέρες. Ήμασταν από κοντά από την πρώτη στιγμή. Σήμερα το πρόβλημα επιδεινώθηκε και γι' αυτό είμαστε αναγκασμένοι να ανακοινώσω για να κλείσουμε για δύο μέρες, Πέμπτη και Παρασκευή, ορισμένα σχολεία τα οποία έχουν πρόβλημα. Πέμπτη και Παρασκευή θα κλείσει το πρώτο δημοτικό, το οποίο έχει μια νοσηρότητα πάνω από 70% αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο δημοτικό που έχει πάνω από 50%. Το τρίτο δημοτικό 55% περίπου. Και το έκτο δημοτικό 50% περίπου. Έχουμε πρόβλημα σε όλα τα νηπιαγωγεία που η αποχή είναι πάνω από 50%, άρα εντός της πόλης θα κλείσουν όλα τα νηπιαγωγεία. Για Πέμπτη και Παρασκευή μιλάμε πάντα. Και εκτός πόλης θα κλείσει τον Μαυραμαίων, το νηπιαγωγείο Μαυραμαίων. Όλα τα υπόλοιπα θα παραμείνουν ανοιχτά. Σε γυμνάσια, ελίκια δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα η νοσηρότητα αυτή την εποχή. Θα παρακολουθούμε από κοντά όλες αυτές τις μέρες το φαινόμενο. Είναι παροδικό, πιστεύω, και εντός της επόμενης εβδομάδας θα έχει λυθεί το ζήτημα. Επισκέψεις στο Μαμάτσιο και στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, που συναντήθηκε με τους νέους διοικητές και ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας, Στάθη Κωνσταντινίδη. Σας δούμε το βίντεο με τη συνάντησή του με τον κύριο Γκανάτιο. Ουσιαστική συζήτηση με τον νέο διοικητή. Ήρθαμε να του ευχηθούμε τα καλορίζικα, σιδεροκέφαλος. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ενημέρωση. Υπάρχουν πολλά περιθώρια για την βελτίωση των δομών, των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών. Οι πολίτες της περιοχής πρέπει να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες, τις νοσοκομιακές, που δικαιούνται στον τόπο τους, χωρίς να αναγκάζονται να μετακινούνται διαρκώς σε νοσοκομεία με ειδικότερα και με καλύτερο εξοπλισμό και πιο στελεχωμένα. Άρα εκεί πρέπει να εστιάσουμε, ιδίως στους χρονίους πάσχοντες, αλλά και σε ειδικότητες που από την καθημερινότητα θα δείτε ότι έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη. Έχουμε την βεβαιότητα ότι η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη και σε αυτό θα συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις κυριολεκτικά. Καλή θητεία έχουμε, καλή δύναμη, υποφιλία των πολιτών της περιοχής μας. Ήρθε ο κύριος Κωνσταντινίδης σήμερα και ευχαριστούμε και για το ενδιαφέρον που επέδειξε για να ενημερωθεί για τα προβλήματα του νοσοκομείου, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναδειχθεί τα προβλήματα της υγείας της περιοχής μας και χρειάζονται οι άνθρωποι μας, οι βουλευτές της περιοχής μας, να δείξουν το ύψος του προβλήματος που υπάρχει στο θέμα της υγείας της περιοχής μας και παραπέρα να μας βοηθήσουν για το καλό, όπως ανέφερε και προηγουμένως, σε όλων των κατοίκων της περιοχής μας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, κύριε Δικτά. Σας πιστεύω. Ευελπιστούμε. Έχετε όλα τα εχέγγυα, σας συνοδεύουν στη διαδρομή σας για να πετύχετε καλά αποτελέσματα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Κοζάνης πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην κατάμεστη αίθουσα του Κουβεντάριου. Η συνέλευση των εργαζομένων ήταν εκλογοαπολογιστική, με τα θέματα που απασχόλησαν την όλη συνέλευση να είναι η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός. Την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του πραγματοποίησε σήμερα ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης, η οποία μάλιστα ήταν και εκλογοαπολογιστική.
Στη Γενική Συνέλευση ψηφίστηκε ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός για το 2019. Εκλέχτηκε η Εφορευτική Επιτροπή εν ώψη των εκλογών της 5ης Μαρτίου, στην οποία δεν θα είναι υποψήφιος ξανά ο απερχόμενος πλέον πρόεδρος Γιώργος Χριστοφορίδης. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εκλογές να γίνουν στις 5 Μαρτίου, γιατί μεσολαβούν οι απόκριες και ξέρετε είναι μοναδικό γεγονός για την Κοζάνη οι απόκριες. Συνεπώς και θα πρέπει να γίνουν μετά τις απόκριες. Στην ερώτηση αν θα είμαι ξανά υποψήφιος, η απάντηση είναι όχι. Ναι, είναι η τελευταία μου θητεία. Έχω ήδη κάνει 9 χρόνια, έχω υπηρετήσει το συνδικαλιστικό κίνημα. Θεωρώ ότι έχω προσφέρει αυτά που μπορούσα, αυτά που μου αναλογούσανε και είναι και κάποια στιγμή να έρθουν και κάποιοι άλλοι να αναλάβουν και να βοηθήσουν και αυτοί. Ο κ. Χριστοφορίδης, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ανέλησε τόσο τοπικά όσο και γενικότερα προβλήματα των υπαλλήλων στους Δήμους, σημειώνοντας πως πολλά από αυτά προέρχονται από την περικοπή των ΚΑΠ προς τους ίδιους τους Δήμους. Εμείς ως οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα αυτά τα έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα πρέπει κάποια στιγμή η ΚΕΔΕ μαζί με το Υπουργείο και με την ΠΟΕΟΤΑ να πάρουν σοβαρές αποφάσεις. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όταν και η ζωή του υπαλλήλου δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι η καθημερινότητά του, δεν είναι και η καθημερινότητα του πολίτη. Η πρώτη παρουσίαση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας σε Περιφερειακό Πανεπιστήμιο της χώρας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κοζάνη και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Η πρώτη παρουσίαση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας σε Περιφερειακό Πανεπιστήμιο της χώρας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κοζάνη και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Στελέχη του ΕΛΙΔΕΚ παρουσίασαν σε μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας τη δράση του Ιδρύματος, τονίζοντας τον ιδιαίτερο κεντρικό ρόλο που παίζει το Πανεπιστήμιο τόσο στη Δυτική Μακεδονία όσο και την πόλη της Κοζάνης. Είναι ιδιαίτερα μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε εδώ. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με τις Βρετανικές αρχές του Ιδρύματος, με τα μέλη ΔΕΠ αλλά και τους νέους επιστήμονες οι οποίοι σήμερα είναι εδώ για να ακούσουν τις δράσεις του Ιδρύματος και με ποιους τρόπους μπορούν να βρουν την απαραίτητη στήριξη και βοήθεια για να συνεχίσουν το ερευνητικό και ακαδημαϊκό τους έργο. Το ΕΛΙΘΕΚ είναι ένας δημόσιος φορέας ο οποίος χρηματοδοτεί την ερευνητική δραστηριότητα στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, ενώ μέχρι στιγμής έχει ενισχύσει αυτή τη δραστηριότητα με πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ. Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας είναι ένας δημόσιος φορέας ο οποίος χρηματοδοτεί την ερευνητική δραστηριότητα στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας. Μέχρι στιγμής έχει ενισχύσει αυτή τη δραστηριότητα με πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο συνολικός του προϋπολογισμός για τα επόμενα χρόνια θα πλησιάσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Το ΕΛΙΔΕΚ στηρίζει όλη την ερευνητική δραστηριότητα στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Διδακτορικού φοιτητή μέχρι το επίπεδο του πρωτοβάθμιου καθηγητή και μέλους του ΔΕΠ. Στην τοποθέτησή του, ο Πρίτανης Θόδωρος Θεοδουλίδης τόνισε πως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη θέση, καθώς καλείται μαζί με την περιφέρεια να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση που θέτει η λεγόμενη μετάβαση στη μεταλλαγνητική εποχή. Το Πανεπιστήμιο μας βρίσκεται σε μια πολύ ιδιαίτερη θέση. Καλείται μαζί με την περιφέρεια της Μακεδονίας να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση που θέτει η λεγόμενη μετάβαση στην μεταλλαγνητική εποχή που θα συνοδευτεί και από την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου όλης της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία νομίζω ότι είναι μονότονος. Η σφραγίδα των Γιάννητσών είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που διοργανώνει την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου, ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών. Εισηγητής θα είναι ο ερευνητής του προγονικού λόγου Γιάννης Χαμιζίδης. Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ομού Κοζάνης διοργανώνει την ομιλία του Γιάννη Χομιζίδη, ερευνητή του προγονικού λόγου και της ιστορίας των Ελλήνων, με τίτλο «Η σφραγίδα των Γιάννητσών». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιστορικού, Λαογραφικού και Φυσικής Ιστορίας Μουσείου Κοζάνης την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα. Επί χρόνια μελετώ τα προγονικά κείμενα.
Σήμερα βρίσκομαι σε μια ευχάριστη στιγμή να ανακοινώσω ότι ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τιμώντας την προσπάθειά μου αυτή την Δευτέρα, στις 3 Φεβρουαρίου και ώρα 7 το απόγευμα, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η σφραγίδα των Γιαννιτσών αποφαίνεται περί της γραφής των Ελλήνων». Είναι ένα έβριμα του 5000 π.Χ. και έχει πολλά να πει για τη γραφή μας. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μου να έρθουν να ακούσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τη Δευτέρα το απόγευμα και σίγουρα θα φύγουν πολύ περήφανοι για την καταγωγή μας ως Μακεδόνες. Τη βασιλόπιτά τους έκοψαν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Αμυνταίου μέσα σε μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Πολλά, καλή χρονιά σε όλους. Με δύναμη και υγεία στα χωριά. Ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί για τα χωριά του. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και ελπίζω αυτό που κάνετε 10 χρόνια τώρα να το συνεχίσετε και με άλλους και οι ίδιοι. Είναι πολύ ωραίο. Και δεν υπάρχει. Νομίζω ότι έκθεση μεταξύ μας δεν χρειάζονται. Ο καθένας είναι για τον τόπο του, γιατί εκεί μένει και γι' αυτό προσπαθεί. Ο Χρήστος Μαργαρίτης θα μας πει τι καιρό θα κάνει αύριο Πέμπτη στη Δυτική Μακεδονία. Έθριο καιρό προβλέπει για αύριο 5η 30 Ιανουαρίου στη Δυτική Μακεδονία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στον όμο Κοζάνης η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στον όμο Καστοριάς από 1 έως 11, στον όμο Γρεβενών από 1 έως 12 και στον όμο Φλόρινας από 0 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Άζουμε τώρα τι θερμοκρασία θα έχουν 7 πόλεις στη Δυτική Μακεδονία. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Top Channel. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.